8 και 43 πρώτα λεπτά, να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Μαζί μας ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κύριος Κοντογιώρης. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι ενδεικτική η τίτλη των εφημερίδων σήμερα. Θρίλερ με μέτρα, δόση και επιμήκυνση. Άλλο θρίλερ αυτό, έτσι. Με τον Ντόμψεν να επιμένει και να λέει ρήτρα. Εάν δεν βγάλετε εις πέρα σε αυτό το πρόγραμμα, του χρόνου θα έχετε κι άλλη μείωση μισθών και συντάξεων. Επιμένει. Να τα πούμε τώρα. Ναι, επιγραμματικά, να δώσουμε μια γεύση, γιατί σε λίγο θα έχουμε και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας. Ναι. Είχαμε δύο λύσεις για να αντιμετωπίσουμε το ελληνικό πρόβλημα. Αυτή η οποία, η οποία επελέγει, μάλιστα, που σημαίνει μια λύση που θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα ως στενά οικονομικό και θα το μετακύλιε στην Ευρώπη, μάλιστα, ώστε να δοθεί η λύση από εκεί, και η άλλη να αναλογιστούμε ότι η κρίση είναι βαθιά πολιτική, έχει πρωτογενή αιτία το ελληνικό κράτος και δει το πολιτικό σύστημα, ναι, και να πάρουμε τα ανάλογα μέτρα ώστε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις των καιρών. Επελέγει η πρώτη βεβαίως λύση για έναν πολύ απλό λόγο, διότι όλη αυτή η καθεστική ατάξη η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και διοικεί τη χώρα ή την νέμεται, δεν θέλει να αγγίξει τίποτε από τα προνόμια της, από τον εαυτό της. Έχουμε δηλαδή ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν κάνει καμία απολύτως μεταρρύθμιση, και όταν έρχεται η Τρόικα λέει δεν κάνατε μεταρρυθμίσεις, δηλαδή δεν κάνατε ιδιωτικοποιήσεις, δεν αλλάξατε το κράτος, δεν το βελτιώσατε υπέρ του πολίτη, μπήκατε μέσα και επειδή μπήκατε μέσα κόψτε μισθούς και συντάξεις. Παρ' όλα αυτά η Έτσι Τρόικα, απλά το λέτε. Η Τρόικα κρατάει αυτή την πολιτική τάξη. Το σύνολο της πολιτικής τάξης, δεν κάνω διακρίσεις, γιατί είναι συνυπεύθυνη εξίσου. Κρατάει αυτή την πολιτική τάξη λοιπόν, γιατί μέσω αυτής μπορεί να περνάει τις πολιτικές της. Προσέξτε τι σημαίνει, τι συνεπάγεται αυτό επιγραμματικά. Βεβαίως. Πρώτα-πρώτα, δυσανάλογο κόστος για τη χώρα. Δεύτερον, το κόστος αυτό θα το επομισθεί αποκλειστικά η κοινωνία και δει τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα, διότι τα υπόλοιπα δεν θα θυγούν. Ετοιμάζεται επίσης το έδαφος, εάν δεν θυγεί το κράτος, για την επόμενη λαιλασία, μόλις φανεί ότι στον πάτο του βαρελιού έχει παγιωθεί μια κατάσταση και συνεχίζει την υποτιθέμενη έξοδο από την κρίση. Και βεβαίως δοκιμάζεται η κοινωνική συνοχή. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτό είναι το τελευταίο πολύ σοβαρό που λέτε. Διότι είναι, παραμένει η αντίληψη της αδικίας, η οποία θα εκφραστεί πολιτικά κάποια στιγμή μόλις παγιωθεί η κατάσταση και πάψει ο Έλληνας να έχει τον τρομακτικό φόβο για τα χειρότερα όπως είναι σήμερα. Και το δεύτερο είναι αυτή η αδικία θα αποκρισταλωθεί και στις κοινωνικές σχέσεις, στις κοινωνικές τάξεις. Θα έχουμε μια τεράστια ανισότητα με πολλούς, με λίγους οι οποίοι θα κατέχουν τον πλούτο της χώρας, που θα είναι ντόπιοι και εξωτερικοί, και μια κοινωνία η οποία θα ζει σε καθεστώς εξαθλίωσης. Το έχουμε όμως αυτό, κύριε καθηγητά, ήδη. Μοιάζει να το έχουμε ήδη. Είναι μεσαία τάξη η οποία τείνει να εξαφανιστεί. Ακριβώς. Η ώρα είναι 9 και 29 πρώτα λεπτά. Ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κύριος Κοντογιώργης, μαζί μας. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς φαίνεται ότι πάμε σε ό,τι αφορά μισθούς, συντάξεις, επιδόματα σε μια δραστική περικοπή πλην των κοινωνικών επιδομάτων, για τα οποία ο κύριος Σαμαράς είπε δεν περικόπτονται. Ο κύριος Τσίπρας είπε χθες καταβαραθρώνεται το κοινωνικό κράτος με επιχειρήματα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και βέβαια θα πάω στον καθηγητή, τον κύριο Κοντογιώργη. Κύριε καθηγητά, αυτό το κράτος ποια στιγμή θα γίνει αποδοτικό και δίκαιο σε ό,τι αφορά τους πολίτες του? Εάν ανασυγκροτηθεί εκ βάθρων, ως πολιτικό σύστημα, ως δημόσια διοίκηση και βεβαίως η νομοθεσία, εάν καταργηθεί ολόκληρη η νομοθεσία που οικοδομεί την διαπλοκή και τη διαφθορά. Είναι εύκολο να την συναντήσουμε αυτή την νομοθεσία, όπως και να διαπιστώσουμε τι γίνεται με το πολιτικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Η πολιτική δεν υπηρετεί το γενικό συμφέρον, δηλαδή το συμφέρον της κοινωνίας. Γιατί, διότι δεν έχει ανταποκρισιμότητα με το συλλογικό συμφέρον. Για να κάνει κανείς τη δουλειά του εντολοδόχου, πρέπει να ξέρει ότι θα ελεγχθεί, ότι θα πάρει συγκεκριμένη εντολή, θα ελεγχθεί και εάν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, θα ανακληθεί, θα τιμωρηθεί. Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν συντρέχει στο πολιτικό μας σύστημα. Και βεβαίως
να πάρουμε μερικά πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Εάν το πολιτικό σύστημα ήθελε να δείξει ότι έχει ευθύνη για αυτό το πρόβλημα που συμβαίνει σήμερα στη χώρα, ναι, θα έπρεπε να ανακαλέσει όλες τις αποφάσεις περί μη άρσεως της ασυλίας από το 1974 μέχρι σήμερα. Να δείξει καλή διαγωγή, όπως λέμε. Όμως δεν το κάνει, κύριε Καθηγητά. Θα έπρεπε να καταργήσει τους νόμους περί ευθύνης υπουργών, που είναι διαρκή αναχώματα που αναθέτει στη Βουλή, δηλαδή στους ιδίους να ελέγξουν και να δικάσουν. Θα έπρεπε να είχε πάρει μέτρα, ναι, ώστε ολόκληρο αυτό το σύστημα της διαφθοράς, το οποίο οικοδομήθηκε, να υποστεί την κάθαρση που επιβάλλεται, αντί να το κουκουλώνουμε. Και δεν το κουκουλώναμε μόνο στο παρελθόν, το κουκουλώσαμε και στη διάρκεια της κρίσης. Με άλλα λόγια, γίνεται διαχείριση της κρίσης, ναι, με τους όρους του παλαιού καθεστώτος. Και βεβαίως με μια ισχυρή διαπραγμάτευση με την Τρόικα, ναι, μόνο ως προς το σημείο που θα διατηρήσει τα κεκτημένα αυτό το πολιτικό σύστημα και αυτή η δημόσια διοίκηση. Είναι χαρακτηριστική η διαχείριση που γίνεται με την Τρόικα. Δηλαδή έχει γίνει η κορυφή της πολιτικής ιεραρχίας συνομιλητής κάποιων υποκειμένων τα οποία δεν θα τα έπαιρνε κανείς ούτε ως κυπουρούς τους, που είναι στελέχη, λέει, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θρίλερ η καθημερινή με τα μέτρα. Πολιτικό το ζήτημα. Παραδείγματος χάρη, μάλιστα, θα έπρεπε για να ξαναγίνει συνομιλητής στο ελληνικό κράτος, ναι, η ελληνική πολιτική ηγεσία, θα έπρεπε να είχε δείξει την πόρτα σε έναν εκ των τριών, τον ασθενέστερο κρίκο, και ο οποίος είναι και ο πιο θρασής, ο κύριος Τόμψεν. Να αλλάξει δηλαδή η σύνθεση και να αναδομήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνεται η συζήτηση, να γίνει δηλαδή σε πολιτικό επίπεδο με τους συντελεστές. Έδειξε και υποχωρητικότητα το πολιτικό σύστημα έναντι της Τρόικας, πέραν των άλλων, κύριε καθηγητά. Μεταβλήθηκε σε εκτελεστικό όργανο, ένα είδος λογιστή, κλειδίρα, ναι, του... Μισό λεπτό, κύριε Γενικέ. Μισό λεπτό. Δεν λειτουργεί σε καμιά περίπτωση. Να τα ακούστε, να τα ακούστε, κύριε Γενικέ, να τα ακούστε. Δεν λειτουργεί σε καμιά περίπτωση, ναι, προς την κατεύθυνση του δημοσίου συμφέροντος. Εάν ήθελε να είναι συνομιλητής με την Τρόικα, ναι, με την Τρόικα και όχι με τους υπαλλήλους της Τρόικας, θα έπρεπε να είχε κάνει αυτό που είπα, αλλά για να το είχε κάνει θα έπρεπε να είχε πρόσωπο εσωτερικό. Θα έπρεπε δηλαδή να είχε πάρει τα μέτρα που επιβάλλεται ώστε να αρθούν τα αίτια της κρίσης. Μάλιστα. Θα έπρεπε να μην μετακυλεί κατά συμφωνία με την Τρόικα τα βάρη όλα στον τα απλό βάρη κόσμο στην κοινωνία, μάλιστα, και να τα αντλήσει από εκεί που έπρεπε. Ξέρετε, το μνημόνιο, όπως διεφθάρει ως λογική, που δεν λειτουργήσε ως μνημόνιο εναντίον του κράτους, αλλά εναντίον της κοινωνίας, ναι, τι λογική βγάζει από μέσα του? Ότι ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Μεγάλο ψέμα. Δεύτερον, αποδομούν την οικονομία της χώρας με ένα μέτρο το οποίο είναι πάντα ασαφές. Δηλαδή και σήμερα ζούμε υπεράνω των δυνατοτήτων μας. Γιατί? Γιατί αποδόμησαν τον παραγωγικό ιστό της χώρας, ναι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σημείο σύγκρισης με αυτό που ήταν η ελληνική οικονομία το 2007 ή 2008, αλλά με αυτό που είναι σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουμε Κίνα. Ο σκοπός της κινεζοποίησης κοινωνίας μπορεί να βολεύει και το πολιτικό προσωπικό και την Τρόικα για διαφορετικούς λόγους, αλλά δεν είναι δημόσια πολιτική, δεν είναι πολιτική κοινού συμφέροντος. Άρα, κύριε καθηγητά, τι γίνεται μπήκαμε τώρα, πού πάμε τώρα? Στο πρώτο μνημόνιο ζήτησε 30 δις, θα σας σώσουμε. Δεν μας σώσανε. Πάμε στο δεύτερο. Φέρτε άλλα 25 δις, για να σας σώσουμε δεν σώζεται κανείς. Πάμε στο μεσοπρόθεσμο. Φέρτε άλλα τόσα, για να σας σώσουμε τίποτα. Ερχόμαστε τώρα εδώ και 24 ώρα πριν θέτει η Τρόικα εγγύηση σφαγής, όπως γράφει το Βήμα, λένε εφημερίδες πολλές, Καθημερινή, Τύπος, Real, Θέμα, Έθνος, Κυριακάτικη Δημοκρατία, Παρών, Μακεδονία, όλες οι εφημερίδες. Που λέει τι? Εάν δεν πιάσουμε τους στόχους, θα δώσει εντολή η Τρόικα στον κύριο Κοκόρη ή σε όποιον είναι υπουργός Εργασίας ή Οικονομικών, κοίταξε να δεις, και τους φόρους θα αυξήσεις και θα μειώσεις μισθούς και συντάξεις. Αυτή η ρήτρα, κύριε Κοκόρη, είναι πάρα πολύ σκληρή. Πολύ σκληρή, κύριε Κοκόρη. Εσείς τα ξέρετε τα οικονομικά καλά. Κύριε Αυτιά. Παρακαλώ. Κύριε Αυτιά, κύριε Αυτιά. Ναι. Έξω από γενικότητες και έξω από οποιασδήποτε άλλες αναφορές, γιατί εγώ δεν θέλω να παρελθοντολογήσω, ούτε θέλω να πάω στο χθες. Όμως με μία κουβέντα και ένα ερώτημα βασικό. Τι γινόταν μέχρι σήμερα
Περιμένουμε να γίνουν όλα αυτά μέσα σε 2 μήνες. Υπάρχουν δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της χώρας. Τις στηρούμε ή τις αθετούμε. Μπαίνουν βασικά πολιτικά ζητήματα. Εάν πούμε φύγετε, δεν έπρεπε καν να είχαμε δανειστεί. Γι' αυτό λέω ότι οι ξένοι τι λένε. Κύριε, μέχρι σήμερα αναλάβατε κάποιες δεσμεύσεις. Μας είπατε ότι του 2011, παραδείγματος χάρη, θα είχατε στον προϋπολογισμό σας 100 δις από έσοδα για τη φοροδιαφυγή. Δεν έγινε. Ενδεικτικό το νούμερο. Δεν έγινε. Πάμε αυτό. 31 12 του. Δεν γίνεται. Ερχόμαστε στο 12 του πρώτο εξάμηνο, τίποτα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Άρα συμφωνείτε με τον καθηγητή. Δεν δεχόμαστε και αθετούμε την οποιαδήποτε υποχρέωση. Άρα βγαίνουμε από την Ευρώπη και πάμε στο ευρώ ή επιχειρούμε μέσα από τα σημερινά δεδομένα να πάμε στην παραγωγή που συμφωνώ με τον κύριο Κοντογιώργη, να πάμε στην ανάπτυξη για να μπορέσουμε λοιπόν να πάμε την Ελλάδα μπροστά και να χτίσουμε μισό ένα λεπτό. Νέο κράτος. Κύριε Όλοι Γενικέ. Συμφωνούμε για τις παθογένειες του συστήματος. Ακούστε κύριε Γενικέ. Όλοι, κύριε Αυτιά, να ολοκληρώσω μισό λεπτό. Ναι. Όλοι συμφωνούμε για τις παθογένειες του συστήματος. Όλοι συμφωνούμε το που έχει φτάσει η Ελλάδα σήμερα. Όλοι κάνουμε διαπιστώσεις. Το ζητούμενο είναι τι κάνουμε από σήμερα και ακούστε. Πέρα. Και από μπορώ σήμερα και αμέσως, πέρα. Αμέσως. Πρέπει για να κάνουμε παραγωγή, να πάμε στην ανάπτυξη, να προχωρήσουμε διαρθρωτικές αλλαγές. Και επειδή άκουσα και τον κύριο Κικίλια που είπε ότι η εφορία, ξέρετε ότι ο ΑΕ δεν είχε εισπρακτικό σύστημα και το έστειλε και αυτό στην εφορία, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους, αν θέλετε, ασφαλιστικούς φορείς στη χώρα. Κύριε Γενικέ, αυτά έπρεπε... λοιπόν μπορεί να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι, έπρεπε αλλά, να είστε έρθει... ήδη 100 μέρες. Ναι. Έπρεπε να έρθει ο Σαμαράς για να πει τέλος ο διορισμός παιδιών πολιτικών στη Βουλή. Αυτιά, εγώ αυτό ναι. θέλω να επισημάνω και αφού ο κύριος Γενικός είναι μπράβο εδώ... μπράβο όμως τον Αντώνη το Σαμαρά, μπράβο στον Πρωθυπουργό που κύριε... πήρε κάποιες αποφάσεις κύριε οι οποίες δείχνουν θάρρος. Κύριε Κοκόρη, είναι απόφαση προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά διαπιστώνω ότι υπάρχουν αποσπασματικές ενέργειες. Έμαθε ο κύριος Σαμαράς ότι διόρισε ο κύριος Τάδε τα παιδιά του στη Βουλή και πήρε μέτρα. Το γνώριζε το θέμα. Έμαθε προχθές ότι κάτι γίνεται με τους βουλευτές κλπ. Πήρε μέτρα. Χρειάζεται συστηματική, συγκροτημένη πολιτική που να προλαβαίνει τα γεγονότα. Αυτή δεν βλέπω. Αλλά θα ήθελα να σας θέσω ένα πολύ απλό ερώτημα για να δούμε τι σημαίνει 2 μηνών διακυβέρνηση. Ποιος εμποδίζει, το θέτω εδώ και 3-4 χρόνια τώρα, ποιος εμποδίζει την οποιαδήποτε κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης και της τωρινής, να αποφασίσει ότι θα κάνει αναδρομική διασταύρωση των καταθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης των Ελλήνων, πώς εξελίχθηκε την τελευταία δεκαετία με τις φορολογικές του δηλώσεις. Σωστό. Θα εισπράξει τόσα χρήματα που θα περισσεύει το μνημόνιο και τα μέτρα του. Ερωτώ, γιατί συζητάμε για πάταξη της φοροδιαφυγής από εδώ και πέρα και δίνουμε αμνηστία στο παρελθόν? Γιατί δεν παίρνετε αυτή την απόφαση? Δεύτερον, μιλάτε για αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Ένα, κύριε Κοντογιώργη, ένα. Ναι. Παρακαλώ. Επειδή το φορολογικό σύστημα το έχω υπηρετήσει, είμαι από αυτούς που έχω τονίσει κατ' επανάληψη ότι πρέπει να πάψουν οι χαριστικές ρυθμίσεις. Όχι, πέστε γιατί δεν παίρνετε αυτή άποψη, η απόφαση. Ακόμα και εδώ, στους ασφαλιστικούς φορείς, όταν πήγαμε για νέο διακανονισμό, ήμουνα από εκείνους που μαζί με τον Υπουργό είπαμε να είναι η τελευταία πράξη διακανονισμού. Κύριε Κοκόρη, δεν είχαμε είναι προσωπικό το ζήτημα. Κόντρες, γιατί δεν παίρνονται κάποιοι... αυτές οι αποφάσεις. Θεσμικά μα, το κύριε βάζει. Κύριε Κοντογιώργη, εγώ σας άκουσα. Σας άκουσα, κύριε Κοντογιώργη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να ολοκληρώσω την απάντησή ναι. μου. Ελάτε. Είμαι λοιπόν υπέρ αυτής της άποψης και πράγματι το πολιτικό σύστημα πρέπει να κατευθυνθεί προς αυτή την πορεία και να υπάρχει δυνατότητα να γίνεται πόθεν έσχες σε όλους τους πολίτες. Όμως πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει ιδιαίτερα ότι για τα πολιτικά ειδικά πρόσωπα μπορεί να γίνεται αναδρομή και πόθεν έσχες χωρίς καμία εξαίρεση. Σαφής. Άρα λοιπόν είναι μια ενέργεια προς μια κατεύθυνση εξυγίανσης. Λοιπόν, όχι ευχαριστώ. Για τα πολιτικά πρόσωπα. Και θα έλεγα και την εξής ερώτηση πολύ απλή. Γιατί η επιτροπή που θα ελέγξει το πόθεν έσχες των βουλευτών αποτελείται από πλειοψηφία βουλευτών και ορισμένους άλλους?
Γιατί χρειάζονται οι βουλευτές για να ελέγξουν το πόθεν έσχες των βουλευτών. Μην μπαίνουμε σε περιστασιακά θέματα. Δεν είναι περιστασιακά, είναι μείζον θέμα, κύριε Κοκόρη. Είναι μείζον θέμα. Λοιπόν, κύριε Κοκόρη. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας. Το πολιτικό σύστημα ας βάλει άλλους ανθρώπους, γιατί είναι βασική αρχή του ελέγχου. Ο ελεγκτής να είναι διαφορετικός από τον ελεγχόμενο. Δεν μπορεί λοιπόν και να ελέγχεται και να κρίνεται από το ίδιο σώμα. Κύριε είναι Κοκόρη, βασική ελεκτική αρχή αυτή. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κοκόρη. Κύριε καθηγητά, είναι σκληρός συνομιλητής γιατί ξέρει τα φορολογικά. Και σε εσάς, να είστε καλά. Και στην κυρία Τσέγκου και στον κύριο Κοντογιώργη. Ευχαριστούμε θερμά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πέσατε σε ένα σκληρό εφοριακό που τώρα είναι στην κυβέρνηση. Εσείς θεσμικός σε ό,τι αφορά τα μείζωνα θέματα και είστε χάρμα ιδέστε και ακούειν, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο ιατρικό μας για να κλείσουμε μαζί μετά, έτσι. Κύριε καθηγητά μου, πρέπει να πάμε στο ιατρικό μας, είναι... Εσείς κυβερνάτε. Ακριβώς. Λοιπόν, και εμένα με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Πάμε στο ιατρικό πολύ, μας. Κύριε έτσι. Καθηγητά. Λοιπόν, να χαμογελάτε, να μας δίνετε ιδέες εδώ και δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Ευχαριστούμε. Πέστε το ερώτημα σας παρακαλώ σε κάποιον. Όθεν για όλους σε βάθος. Έτσι, μπράβο. Θα μαζεύανε του κόσμου τα λεφτά. Βεβαίως, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά αποφεύγουν γιατί θέλουν να δώσουν αμνηστία στο πολιτικό προσωπικό και όλη την ιστορία της διαφθοράς και της διαπλοκής. Θέλουν να δώσουν αμνηστία στο παρελθόν, γιατί όλοι αυτοί θα βρεθούν μπροστά τους. Και βεβαίως θέλουν να δώσουν αμνηστία ή να αποσιωπήσουν το μείζον θέμα που ότι πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων το πολιτικό σύστημα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε γιατί λέτε πάντα αλήθεια στη τηλεόραση και είναι πολύ σημαντικό για με μας. Δύο κόρες άνεργες, έτσι. Με δύο κόρες άνεργες. Αν ήσασταν υπουργός, δεν ξέρω τι θα. Είναι μεγάλη μου τιμή. Αν ήσασταν υπουργός, δεν ξέρω τι. Θα περάσουμε στην ιατρική στήλη της εκπομπής.